Καλησπέρα σας από το γήπεδο του ΒΑΟ. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Καρακώστας. Στο σχολιασμό σήμερα Houston Celtics εναντίον Old Stars. Αναμένουμε να γίνει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πάμε να δούμε λίγο και τις αρχικές πεντάδες. Για τους Houston Celtics, ο Γκουτζαμάνης με το νούμερο 10, με το νούμερο 29 ο Βεργίδης, με το νούμερο 8 ο Δόγος, με το νούμερο 25 ο Καρκαλέτσης και το νούμερο 91 ο Μπουμπόνας. Για τους Old Stars, το νούμερο 5 ο Αλεξιάδης, που είναι ο X-Factor των Old Stars, το νούμερο 12 ο Μπέτσιος, το νούμερο 9 δεν μας το έχουν γράψει. Το νούμερο 7 είναι ο Τροκάνας και το νούμερο... Έτοιμο. Και έχουμε jump ball. Πρώτη κατοχή για τους Houston Celtics. Την μπάλα έχει... Για να δούμε. Ψάχνει την μπάσα. Ένα δίποντο το κυρί από το έτσι της προσωπικής. Και έχουμε καλάθι. Το πρώτο του παιχνιδιού. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Τρεις βολές ήταν, συγγνώμη. Μέσα και η τρίτη. Τρεις στις τρεις για τον Ματούλο. Επιχειρεί ένα τρίποντο, το rebound για τους All Stars. Έξω η μπάλα, κατοχή για τους All Stars. Θα γίνει επαναφορά εδώ. Αλεξιάδης έχει την μπάλα. Δίνει πάσα στο post. Γυρίζει ο ψηλός των All Stars. Καλή άμυνα από τους Houston Celtics που βγαίνουν στο transition. Για να δούμε το trailer. Είναι στην κορυφή, είναι μόνος του. Δίνει πάλι στο low post. Ψάχνει τις επιλογές του. Κατοχή για τους Houston Celtics. Η μπάλα είναι από κάτω. Ελευθερώνεται ο νούμερο 29. Αλεξιάδης στο rebound και κατεβάζει. Αλεξιάδης έχει την μπάλα. Κάνει ένα δύσκολο σουτ χωρίς τον χώμος. Και η Houston Celtics και πάλι στον εφηβιασμό. Άργησαν όμως. Για να δούμε, θα επιχειρήσει ένα τρίποντο εδώ και είναι μέσα. Ο Αλεξιάδης εκπληκτικό καλά.
Για να δούμε τώρα. Λάθος εκεί. Παίρνουν την μπάλα οι All Stars. Ο Αλεξιάδης δεν θα τρέξει. Θα πάνε σε set επίθεση οι All Stars. Ψάχνει τις επιλογές του επιχειρεί ένα τρίποντο εδώ, μάλλον βεβαιασμένη επίθεση. Αν και έχει ξαναβάλει τέτοια καλά σε συνδυασμό στο παρελθόν, ίσως θα μπορούσε να επιλέξει και κάτι καλύτερο σε αυτή την επίθεση. Πολύ νωρίς ακόμα στο παιχνίδι. Ένα δίποντο που καταλήγει στα χέρια των παιχτών των Boston Celtics και πάλι. Αν και άστοχο. Το drive. Η προσπάθεια το rebound από τους Boston Celtics, δεύτερο rebound, τρίτο rebound, οι Boston Celtics χάνουν το καλά, τέταρτο rebound σε ρίγη Boston Celtics, ζυγίζουν τις επιλογές τους, λάθος εδώ και βγαίνουν στον ευνηδιασμό τώρα οι All Stars. Αργούν όμως και δεν θα εκμεταλλευτούν την υπεραριθμία. Παρ' όλα αυτά ήταν μια έξυπνη πάσα τώρα εδώ, η οποία οδήγησε σε foul από τους Boston Celtics προς τον παίχτη των All Stars, ο οποίος προδηγείται στις βολές. Ο Ματούλος Γιώργος, 3 στις 3 είχε πριν. Τέσσερις στις 4 για τον Ματούλο σήμερα. Κάνουν μερικές συστάσεις εδώ οι διαιτητές. Ο Ματούλος θα σουτάρει και τη δεύτερη. Χάνει τη δεύτερη. Rebound ο Boston Celtics. Θα κατέβουν για set επίθεση. Ψάχνουν τις επιλογές τους. Ελευθερώνει το νούμερο 29. Δίνει στο 25. Το νούμερο 29 τώρα στο post. Ξαναδίνει στο 25 που θα επιχειρήσει ένα τρίποντο. Και είναι μέσα. Νομίζω είναι το δεύτερο του για σήμερα. Ο Αλεξιάδης μπαίνει μέχρι μέσα. Θα χάσει, χάνει την μπάλα εδώ, όμως τελικά την ξαναπαίρνουν οι All Stars και τελειώνουν τη φάση. Δύο πόντοι ακόμα. Το σκορ είναι στο 8-8. Σουτ από το νούμερο 25, το οποίο δεν μπήκε. Πήραν rebound, έκανε και το 29 μια προσπάθεια, ούτε αυτήν κατέληξε το στόχο και οι All Stars ξανά με την μπάλα σε set επίθεση. Περνάει από εκεί από ένα καλό σκρίνο νούμερο 10, δίνει στον Αλεξιάδη. Ο Αλεξιάδης είναι μόνος του και επιχειρεί ένα τρίποντο το οποίο δεν καταλήγει μέσα, αλλά ξαναπαίρνουν το rebound οι All Stars. Ο Αλεξιάδης πηγαίνει στο drive από αριστερά, ο νούμερο 7 βάζει ένα εκπληκτικό, ένα όμορφο καλάθι. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ίσως να υπήρχε και φάουλ στην επαφή. Οι διαιτητές έκριναν το αντίθετο. 8-10 το σκορ. Η Boston Celtics είναι τώρα στην επίθεση. Το νούμερο 25 από την κορυφή επιχειρεί άλλο ένα τρίποντο και δεν θα καταλήξει μέσα. Και τώρα οι All Stars είναι 2-1-2-1 στο transition. Θα τελειώσει μόνο στο παίχτη των All Stars εδώ. Οι περισσότερες επιθέσεις όταν καταλήγουν σε 2-2-1, οι έμπειρες ομάδες πάντα τελειώνουν τέτοιες φάσεις, δεν αφήνουν να πάει χαμένη μια ευκαιρία όπως και αυτή. Η μπάλα στα ενδιάμεσα κατέληξε out από τα χέρια των All Stars και κατοχή έχουν οι Boston Celtics που προσπαθούν να επαναφέρουν και επαναφέρουν λάθος για να βγει μόνος του στον ευνηδιασμό ο Ματούλος που θα τελειώσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει ένα τέτοιο καλάθι και αν το έχανε ακολούθησε μέχρι και ο συμπαίκτης του, οπότε πάμε σε time out εδώ και επιστρέφουμε. Οι παίκτες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. 4 και 20 για τη λήξη του πρώτου μέρους, της πρώτης περιόδου, συγγνώμη. Επαναφέρουν οι Boston Celtics. Το σκορ είναι 8-14 κατά τους. Για να δούμε. Πάνε σε σετ παιχνίδι. Παραλίγο να γίνει το λάθος εδώ.
ο Καρκαλέτσης θα δώσει στο Βεργίδη. Ο Βεργίδης θα κάνει ένα σουτ από την κορυφή, το οποίο δεν θα καταλήξει μέσα. Οι All Star θα αφήσουν να περάσει μπάλα έξω και θα πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση. Δεν είναι μεγάλη συμμετοχή σήμερα για την ομάδα των All Stars από άποψη. Μιλάμε πάντα για τα άτομα που συμμετέχουν στην αποστολή. Οπότε δεν πάνε σε πολύ γρήγορες επιθέσεις. Προσπαθούν να διατηρήσουν το ρυθμό τους και να διατηρήσουν δυνάμεις για τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εδώ η μπάλα πέρασε έξω και οι Houston Celtics προχώρησαν σε αλλαγή. Ο Βεργίδης πέρασε έξω και στη θέση του πέρασε ο Καλασίδης. Κάνουν την ευαραφορά οι All Stars. Είχε ο Ματούλος, αλλά δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα στον Αλεξιάδη. Οπότε ο Αλεξιάδης τώρα θα πάει για να κάνει την επαναφορά. Θα δώσει την μπάλα στον Αλεξιάδης και θα κάνει ένα σουτ. Δεν πρόλαβε εδώ, τελείωσε ο χρόνος. Οι Houston Celtics θα κάνουν την επαναφορά. Καλασίδης έχει την μπάλα, τη δίνει, πασάρει, ξαναπαίρνει ο Δόβος, κόβει, αλλά δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση και στον ευνηδιασμό τώρα οι All Stars, τρίποντο στον ευνηδιασμό, δεν είναι εύστοχο, το rebound όμως και πάλι για τους All Stars, μια τάπα εδώ από τον Καρκαλέτσι. Και ξανά επαναφορά για τους Houston Celtics. Ο Καλασίδης κατεβάζει, πασάρει και ο Καρκαλέτσης από την κορυφή δεν κατάφερε να τελειώσει. Rebound οι All Stars που βγαίνουν στον ευνηδιασμό τώρα με τον Αλεξιάδη, ο οποίος θα τελειώσει αυτή τη φάση. Είναι βούτυρο στο ψωμί του τέτοιες φάσεις. Δεν χάνει ποτέ τέτοια καλάθια η αλήθεια είναι στον ευνηδιασμό. Πασάρι εδώ στον νούμερο, στον Δόγο, νούμερο 8. Την μπάλα τώρα έχει ο Μπουμπόνας που δίνει στον Καλασίδη. Ο Καλασίδης θα κάνει ένα drive, δεν παραλίγο να τελειώσει ο χρόνος. Φάουλ εδώ στον ευνηδιασμό. Ο Καρκαλέτσης θα κόψει τον Ματούλο. Έξυπνο φάουλ εδώ από τον Καρκαλέτσι. Είδε ότι υπάρχει συμπαίκτης του πιο μπροστά από αυτόν, αλλά δεν ήθελε να ρισκάρει και δεδομένου ότι δεν θα ήταν αντιαθλητικό, έκοψε τον ευνηδιασμό. Για να δούμε, οι All Stars έχουν την μπάλα. Αλεξιάδης θα κάνει το screen εδώ στο νούμερο 12. Ο νούμερο 12 πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Και τώρα για να δούμε. Ο Καρκαλέτσης τρέχει την ομάδα στο transition. Πετάει μια άστοχη πάσα. Δεν μπορεί να μαζέψει τους συμπαίκτες του. Ήτανε πολύ ψηλή ακόμα και για κάποιον παίχτη ακόμα πιο ψηλό, θα έλεγε κανείς. Αλλαγή για τους All Stars έχουμε εδώ. Πέρασε έξω ο Λαθουράκης και μπήκε μέσα ο νούμερο 13, ο Χριστόπουλος. Ο Χριστόπουλος κάνει μια λάθος πάσα, αν και έξυπνη, δεν την είδε ο συμπαίκτης του. Τώρα έχω στο Celtics τον ευνηδιασμό. Φάουλ εδώ από τους All Stars, που ήταν τυχεροί που δεν έγινε το καλάθι και φάουλ από τους Houston Celtics για να πάρουν το έμεσο τρίποντο. Και τώρα στις βολές με τους Houston Celtics ο Γκουτζαμάνης. Οι πρώτες του βολές στο παιχνίδι. Μία στις μία για τον Κουτζαμάνη. Χάνει τη δεύτερη ο Κουτζαμάνης. Δεν θα καταφέρει εδώ να εκμεταλλευτεί και να βγάλει το μέγιστο από αυτή την ευκαιρία στις βολές.
Μια επίθεση εδώ οι All Stars. Κακή επιλογή. Ο Boston Celtics τώρα δεν προλαβαίνουν να πάνε στο νευνηδιασμό. Αλλά ο Καρκαλέξης επιχειρεί ένα τρίποντο. Και πάλι εμπιστεύεται πολύ το σούτο ο Καρκαλέξης. Στην αντίπερα όχθη ο Ματούλος επιχείρησε ένα τρίποντο όμως, το οποίο επιτυχώς κατέληξε μέσα για να κάνει το σκορ 9-19 για τους All Stars, στους 10 πόντους η διαφορά υπέρ των All Stars. Για να δούμε, μια έξυπνη πάσα εδώ, παραλίγο το καλάθι, foul, οι All Stars. Και θα έχουμε νέες βολές, ο Μπουμπόνας πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας για τους Boston Celtics. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Τελευταία επίθεση για τους All Stars και για το πρώτο δεκάλεπτο. Πίσω από τη μέση η πάσα με τα μπλοκ αλάδι. Τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 10-21. Έληξε. Δεύτερα για το τέλος. Καρκαλέτσης σε μια προσπάθεια δεν θα καταφέρει να βάλει το καλάθι. Τρία δευτερόλεπτα για το τέλος. Στην επαναφορά οι All Stars. Ματούλος την πετάει παραλίγο να βάλει ένα φανταστικό τρίποντο από την άλλη άκρη του γηπέδου. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε στο δεύτερο. Οι Boston Celtics επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα ο Γεωργίου, ο Βεργίδης, ο Δόγος, ο Γκουτζαμάνης και ο Μπουμπόνας. Ενώ για τους All Stars βλέπουμε ότι συνεχίζει στην αρχική πεντάδα ο Αλεξιάδης, ο Ματούλος, πήκε και ο Βλάχος και ακόμα μέσα μπαίνει και ο Λαθουράκης μαζί με τον Μπέτσιο. Πάμε για το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Ο διαιτητής είναι έτοιμος να δώσει την μπάλα στους All Stars. Ο Λαθουράκης θα κάνει την επαναφορά. Αλεξιάδης έχει την μπάλα. Θα πάει από δεξιά, δίνει την πάσα. Ένα σούτ από τους All Stars. Δεν μπαίνει μέσα η μπάλα. Τον ευνηδιασμό τώρα δεν προλαβαίνουνε να πετύχουν να προετοίμασουν στους All Stars εδώ στον Celtics. Πάνε σε σετ επίθεση. Την μπάλα έχει ο Μπουμπόνας. Δίνει την πάσα. Γρήγορα γυρνάει η μπάλα εδώ από τους Boston Celtics. Ξαναγυρίζει στο Δόγο που θα επιχειρήσει ένα σουτ. Δεν καταλήγει μέσα. Rebound ο Κουτζαμάνης που θα τελειώσει τη φάση. Ο Αλεξιάδης έχει την μπάλα. Πηγαίνει από αριστερά. Με ταμπλό τελειώνει τη φάση. Ο Αλεξιάδης. Boston Celtics τώρα έκαναν την επαναφορά. Κατεβαίνουνε. Πάσα στο Βεργίδη. Ο Βεργίδης ξανά στον Γεωργίου. Ο Γεωργίου την έδωσε στον Γκουτζαμάνη. Γκουτζαμάνη στον Γεωργίου. Γεωργίου στον Δόγο. Έκανε το σουτ. Δεν κατέληξε μέσα.
Και τώρα ο Ματούλος τρέχει στον εφνιδιασμό, ζυγίζει τις επιλογές του, αλλά δεν ψάχνει για μια γρήγορη επίθεση. Μάλλον θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι All Stars. Και αυτό ακριβώς κάνουν. Ματούλος για τρεις. Άστοχο. Λυπάμαι για τους Boston Celtics, οι οποίοι είναι στον εφηδιασμό τώρα, αλλά προλαβαίνει να γυρίσει άμυνα των All Stars. Προσπάθεια εδώ και καλάθι που δεν κατέληξε μέσα. Μπάλα για τους Boston Celtics. Θα κάνουν την επαναφορά από κάτω το καλάθι. 14 δευτερόλεπτα. Έγινε επαναφορά. Ο Βεργίδης στην κορυφή δίνει στο Γεωργίου που επιχειρεί ένα σουτ. Άστοχο, rebound, ξανά ο Κουτζαμάνης. Αλλά δεν θα τελειώσει τη φάση, θα ψάξει μια πάσα η οποία θα καταλήξει out. Κάνει το λάθος ο Κουτζαμάνης. Την μπάλα ξανά για τους All Stars. Διότι δίνει την μπάλα για να γίνει επαναφορά. Αλεξιάδης, Ματούλος. Ματούλος θα πάει σε ένα άιζο εκεί, όχι, ζήτησε το screen. Έδωσε την μπάσα τώρα. Το turn around, δίνει την μπάσα στη γωνία. Δεν καταφέρνει όλους να σκοράρουν και πάρει. Χόστον Celtics έχουν την μπάλα τώρα. Την μπάλα ο Βεργίδης. Κάνει την προσπάθεια, δεν καταλήγει μέσα. Ξανά rebound ο Γκουτζαμάνης. Ο Γκουτζαμάνης είναι μια rebounding machine σήμερα. Νομίζω ότι μπορεί να έχει φτάσει ήδη τα 7 με 8 rebound και ακόμα δεν έχει φτάσει ούτε στα μισά της δεύτερης περίοδου, ούτε καν στο ημίχρονο το match. Μπάλα τώρα οι All Stars. Το αριστερό drive, δίνει την πάσα στις 45 μοίρες, επιχειρεί ένα τρίποντο ο Λαθουράκης, δεν κατέληξε μέσα, καλό σουτ όμως. Μπάλα για τους Boston Celtics, έχει ο Μπουμπόνας, επιχειρεί για επίθεση, rebound το Βεργίδης, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, rebound για τον Αλεξιάδη εδώ, που ενισχύει τα στάτς του και δίνει την πάσα στο Λαθουράκη. Ο Λαθουράκης τώρα πάει να κάνει μια γρήγορη επίθεση, αλλά δεν έχει επιλογή. Την μπάλα ξανακαταλήγει στα χέρια του Αλεξιάδη. Δίνει την πάσα ο Αλεξιάδης και σουτάρει ο Μπέτσιος, αλλά η μπάλα δεν καταλήγει μέσα. Ο Γκοτζαμάνης, βλέπουμε εδώ ότι πήγε να γίνει point forward, κατέβασε την μπάλα, έδωσε σε κάποιο παίκτη του, βέβαια δεν κατέληξε σε καλάθι, αλλά βλέπουμε εδώ ότι μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα και σε το rebound και το σκοράρισμα, μπορεί να κατεβάσει και την μπάλα. Εδώ η μπάλα τώρα άλλαξε κατοχή και ξανά άλλαξε κατοχή, κατέληξε στα χέρια των All Stars. Οι All Stars τώρα μποστάρουνε με το τεσάρι τους, αλλά θα κάνει μια λάθος επιλογή και θα δώσει την ευκαιρία στον Μπουμπόνα να τρέξει στον εφηδιασμό και να ψάξει τον Γκουτζαμάνη που θα δώσει την πάση στο νούμερο 7. Ο 7 στο Δόγο, Δόγος ρωτάει και αυτό στον Γκουτζαμάνη που θα δώσει στο Βεργίδη. Η μπάλα χάθηκε εδώ, αλλά δεν θα καταλήξει καλά, θα καταλήξει όμως στα χέρια του Γκουτζαμάνη και θα κάνει το end one. Αρχίζουν και τρέχουν σε ρί εδώ οι Boston Celtics. Λέτε έτσι να επιστρέψουν μέσα στο παιχνίδι. Δεν μέτρησε το καλάθι του Γκουτζαμάνη τελικά. Οπότε πάνε σε επαναφορά από κάτω. Ο Καρκαλέτσης για ένα σουτ 3 πόντων, το οποίο όμως είναι άστοχο. Η πάσα του Βεργίδη στον Γκουτζαμάνη που θα τελειώσει τη φάση. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Γκουτζαμάνη σήμερα.
Ο Ματούλος πήγε εδώ σε μια προσπάθεια, έγινε φάουλ από τον παίκτη του Celtics στο Ματούλο. Θα οδηγηθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο βολές. Εδώ έχουν ανάψει λίγο τα πνεύματα. Ψυχραιμία όμως θα επικρατήσει τελικά. Για να δούμε. Ο Ματούλος, που είναι εύστοχος σήμερα στις βολές, θα πάει στην πρώτη και θα τη βάλει μία στις μία. Και η δεύτερη βολή εύστοχη για το Ματούλο. Πώς τον Celtics τώρα έχουν την μπάλα. Έκανε την παραφορά με τον Καρκαλέτσι. Έδωσε στον Δόγο. Ο Δόγος θα δώσει την μπάσα στο Γεωργίου. Ο Γεωργίου ψάχνει τον Καρκαλέτσι. Ο Καρκαλέτσι στο Βεργίδη. Δεν θα είναι εύστοχο ούτε αυτό το σουτ για το Βεργίδη. Βλέπουμε ότι πώς τον Celtics στο δεύτερο δεκάλεπτο πασχίζουν να επιτύχουν τα σουτ, τα ελεύθερα, αλλά η μπάλα δεν καταλήγει μέσα όπως θα ήθελαν. Εδώ βλέπουμε τον Κουτσαμάνη άλλη μια προσπάθεια που έγινε φάουλ. Το φάουλ έγινε στην προσπάθεια, λένε οι διαιτητές, οπότε θα οδηγηθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Είχε μία στις δύο πριν ο Κουτζαμάνης, για να δούμε, δύο στις τρεις σήμερα το παιχνίδι ο Κουτζαμάνης. Όχι, συγγνώμη, ήτανε δύο στις τρεις, τρεις στις τέσσερις τώρα ο Κουτζαμάνης. Όχι πια άσχημα. Την μπάλα έχει το νούμερο 9 των All Stars. Το επιχειρεί ένα κακό σου για τις προϋποθέσεις για τις οποίες δημιουργήθηκε αυτό το σουτ. Ήταν ελεύθερος, μπορούσε να το τελειώσει. Ο Κοντζαμάνης παίρνει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Θα του γίνει φάουλ εδώ και θα ξαναπάει στις βολές. Αν γίνει το comeback, το Houston Celtics, ο ορχιστρωτής του comeback έχει ονοματεπώνυμο Γκουτζαμάνης Βασίλης. Είναι ο πιο dominant το Houston Celtics στα πρώτα λίγα κάλατα. Χάνει τη βολή εδώ ο Γκουτζαμάνης. Είναι μέσα η δεύτερη όμως. 25-19 και έχουμε αλλαγή εδώ για τους All Stars. Θα περάσει έξω ο Τσοκάνας. Δεν έπαιξε πολύ και μπήκε μέσα ο Καρτράνος, αν βλέπω καλά. Έχει ο Μπέτσικες τώρα την μπάλα. Ο Μπέτσικες ζυγίζει τις επιλογές του, δεν θα σουτάρει. Αν και είχε την ευκαιρία, θα δώσει το Ματούλο, που ο Ματούλος θα τελειώσει τη φάση με τα μπλο. Χαρακτηριστική του κίνηση σήμερα. Έχει τελειώσει τρεις φάσεις έτσι. Με τον ίδιο τρόπο ο Δόγος θα δώσει το Γεωργίου. Ο Γεωργίου θα δώσει τον Κοντζαμάνη που είναι ζεστός. Άλλο ένα φάουλ στον Κοντζαμάνη από τους All Stars. Θα οδηγηθεί και πάλι στις βολές. Έχει την ευκαιρία να ροκανίσει λίγο ακόμα τη διαφορά. Αν σκοράρει και στις δύο. Χάνει την πρώτη ο Κουτσαμάνης. Παραμένει το σκορ 19-27. Κουτσαμάνης, δεύτερη βολή. Μέσα. Και αλλαγή για τους All Stars. Βγαίνει ο Αλεξιάδης, μπαίνει μέσα ο Τσοκάνας. Και επαναφορά έγινε εδώ. Κατεβάζει ο Λαφουράκης.
δίνει στον Μπέτσιο. Μπέτσιος για τον Ματούλο που θα επιχειρήσει ένα τρίποντο. Είναι lethal σήμερα από τη γραμμή των 6.75. Και τώρα στον ευθυδιασμό ο Γεωργίου που ψάχνει τις επιλογές του. Δίνει στο Βεργίδη, ο Βεργίδης δίνει στο Δόγο. Ο Δόγος θα επιχειρήσει ένα σουτ από λίγο πιο μακριά από την προσωπική γραμμή. Θα το χάσει και τώρα στον ευθυδιασμό η All Stars. Με ενορχιστρωτή τον Ματούλο που έδωσε στο Τζοκάνα και ο Τζοκάνας πάσαρε εκπληκτικά στην πλάτη της άμυνας για τον Κατράνο που τελείωσε σαν σε προπόνηση και έκανε το 20-32 για τους All Stars. Τώρα έχει ο Κουτζαμάνης, έκανε μια προσπάθεια εδώ, έγινε το deflection που οδηγεί σε out, αλλά κατοχή ξανά για τους Boston Celtics που θα κάνουν την επαναφορά και θα επιχειρήσουν να στείλουν την μπάλα στο καλάθι για να κόψουν αυτό το run των All Stars. Ανεπιτυχώς όμως, ο Καρκαλέτσης έκανε ένα κακό τρίποντο, βρήκε στο πλάι του παντού και τώρα έχουν την μπάλα οι All Stars και ο Κατράνος κάνει ένα shoot που καταλήγει και αυτό μέσα από τη γωνία της προσωπικής γραμμής ή high post, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Καρκαλέτσης άλλο ένα τρίποντο άστοχο. Μετά τα πρώτα δύο ο Καρκαλέτσης δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξαναβρει την επαφή με το καλάθι. Όμως εδώ ο Ματούλος επίσης έκανε μια προσπάθεια και δεν κατάφερε να σκοράρει. Πήρε όμως το rebound το Τσοκάνας, στον οποίο έγινε και foul και τώρα την μπάλα έχουν οι All Stars από την τελική γραμμή. Θα κάνουν την επαναφορά λοιπόν και προσπαθούν να βρούνε μόνο του τον Μπέτσιο, ως φαίνεται, που θα μπει μέχρι μέσα και θα τελειώσει τη φάση με ένα Eurostep αλλά Αντετοκούμπο. Και time out εδώ, αναμενόμενο για τους Boston Celtics. Η διαφορά άνοιξε στους 16 πόντους από τους 8 και θα προσπαθήσουν να συζητήσουν για να αλλάξουν κάτι. Ξαναρχίζει το παιχνίδι. Οι Boston Celtics έκαναν εδώ την επαναφορά. Ο Δόγος θα κατεβάσει. Έδωσε στο Γεωργίου, ο Γεωργίου στο Καρκαλέτσι. Ο Γκουτζαμάνης επιχειρεί εδώ να τελειώσει τη φάση. Δεν τα κατάφερε και τώρα οι All Stars είναι ξανά στον ευνηδιασμό. Τάπα εδώ από τον Γκουτζαμάνη. Εκπληκτικό μπλοκ. Είναι μόνος του και ξεχνιούνται να το μαρκάρουν και θα τους πληγώσει και θα το πληρώσουν οι Boston Celtics. Δεν αφήνεις ελεύθερο παίχτη στη γωνία, ειδικά έναν παίχτη που έχει μπει πολύ δυναμικά στο μάτς, τον Κατρανό. Τι Κατρανό, τον Κατράνο, χίλια συγγνώμη. Καρκαλέτσης θα κάνει την προσπάθεια, θα το χάσει. Παίρνει όμως το rebound του, ξανακάνει την προσπάθεια. Δεν μπαίνει το καλάθι, θα πάει στις βολές. Καρκαλέτσης τώρα. Βάζει την πρώτη ο Καρκαλέτσης. Κάνει τη δεύτερη, rebound για τους All Stars που τρέχουν στον ευνηδιασμό. Φάουλ εδώ, πάω βήματα. Βήματα σφυρίζει ο διαιτητής. Λάθος από τους All Stars. Τώρα οι Boston Celtics έχουν την μπάλα. Καρκαλέτσης έχει. Ψάχνει τον Γκουτζαμάνη. Όχι, δεν θα του δώσει την μπάλα με τη μία. Τη δίνει στο Γεωργίου όμως. Ο Γεωργίου τη δίνει στον Καλασίδη. Γεωργίου για τρεις. Επιθετικό του Βεργίδη. Επιθετικό πάντως από την ομάδα των Boston Celtics.
Και έχουν τώρα την κατοχή ξανά οι All Stars. Ωραίο καλάθι εδώ από τον Τζοκάνα. Φλάτσο. Ο Καλασίδης έδωσε την πάση στο Γεωργίου. Γεωργίου στο Βεργίδη. Βεργίδη ξανά στο Γεωργίου. Γεωργίου θα μπει από την baseline. Θα κόψει, θα δώσει την μπάλα στον Καλασίδη που κάνει το λάθος και δίνει την ευκαιρία εδώ στους πανγρήγορους στον ευνηδιασμό All Stars να βάλουν ένα εύκολο καλάθι. Κάναν τα εύκολα δύσκολα εδώ με το Ματούλο, αλλά τελικά η μπάλα κατέληξε μέσα και τελείωσε και η δεύτερη περίοδος. Πάμε σε διάλειμμα για το ημίχρονο και επιστρέφουμε. Έτοιμοι να παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ Houston Celtics και All Stars. Για τους Houston Celtics είναι μέσα ο Βεργίδης, ο Καρκαλέτσης, ο Δόγος, ο Γκουτζαμάνης, ο οποίος έχει 13 πόντους και 8 rebound στο ημίχρονο, έχει ήδη πλησιάσει το double-double, και ο Μπουμπόνας. Για τους All Stars τώρα θα ξεκινήσουν οι Λαθουράκης, Ματούλος, ο Τροκάνας και ο Κατράνος και ο Μπέσκετ. Για να δούμε εδώ τώρα. Βεργίδης δίνει στον Καρκαλέτσι. Ο Καρκαλέτσι σε άλλο ένα τρίποντο. Άστοχος και πάλι. Ευνηδιασμός για τους All Stars. Βαθουράκης καταλήγει στο Ματούλο κάπως η μπάλα, που δεν θα καταφέρει να το βάλει. Μπάλα δεν το έκανε το χατήρι να πέσει μέσα. Τώρα στον ευνηδιασμό οι Houston Celtics δίνουν ο Δόγος στο Βεργίδη. Βεργίδης στον Μπουμπόνα. Καρκαλέτσι, Δόγος, σουτ. Χάνει το σουτ. Παραλίγο να μαζέψει άλλο ένα rebound ο Κουτζαμάνης. Δεν το μάζεψε. Στον ευνηδιασμό ο Ματούλος που θα κάνει και το end one. Δύο πόντι και η ευκαιρία να τους κάνει τρεις και να μεγαλώσει η διαφορά ακόμα περισσότερο υπέρ της ομάδας του. Χάνει τη βολή όμως ο Ματούλος. Rebound το Βεργίδης τώρα, του δίνει στο Δόγο. Προσπαθούν να τρέξουν οι Houston Celtics. Μπουμπόνας, Καρκαλέτσης. Καρκαλέτσης πάει από αριστερά και βγάζει μια έξυπνη πάσα στη γωνία για το Δόγο που δίνει στο Βεργίδη, ο οποίος θα το βάλει εύκολα. Αν αφήνεις τόσο χώρο σε τέτοιο παίχτη θα σου την κάνει τη ζημιά. Κάνει ο Κατράνος κάτι πολύ 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 έξυπνο. Βρήκε εκεί τον Μπέτσιο. Ο Μπέτσιος δεν κατάφερε να τελειώσει και πέταξε την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου. Τώρα έκανε και την επαναφορά που ήταν υπέρ τους. Την έδωσε στον Κατράνο. Ο Κατράνος δίνει στον Μπέτσιο. Μπέτσιος, η μπάλα τους έμεινε στα χέρια. Δεν κοίταξαν το 24 και τιμωρήθηκαν. Δόγος αποβάζει την μπάλα. Δίνει στον Μπουμπόνα. Ο Μπουμπόνας πήγε να πάει μέσα από δεξιά, δεν τα κατάφερε, έδωσε στο Βεργίδη. Ο Βεργίδης παραλίγο να κάνει το λάθος. Τελικά η μπάλα κατέληξε out υπέρ τους από τα χέρια των All Stars. Τώρα έχει την μπάλα ξανά ο Μπουμπόνας. Τη δίνει στον Κουτζαμάνη. Ο Κουτζαμάνης θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να τελειώσει. Προσπάθησε να μαζέψει το rebound από τη χαμένη προσπάθεια, αλλά δεν τα κατάφερε. Μαδουράκης στο Ματούλο, στον Κατράνο, Κατράνο στον Μπέτσιο, που δίνει στον Τροκάνα. Τροκάνα στο Ματούλο. Ματούλος κάνει εκεί τις τρίπλες. Το λάθος
έκλεψε ο Γκοτζαμάνης, αλλά η μπάλα κατέληξε ξανά έξω. Δεν κατάφερε να διατηρήσει την κατοχή. Ήταν ένα εύκολο καλάθι. Φάουλ εδώ στην επαναφορά. Λάθος εδώ και ευνηδιασμός για τους Boston Celtics με τον Μπουμπόνα. Φτιάχνει το τρέιλερ. Δεν περίμενε την πάσα ο Γκοτζαμάνης. Τώρα τον ευνηδιασμό ο Ματούλος, αλλά πρόλαβε να τον κόψει ο Καρκαλέτσης. Έξυπνο φάουλ άλλη μια φορά από τον Καρκαλέτσι. Η μπάλα από το πλάι για τους All Stars με το Λαθουράκι, που βρίσκει εκεί πάλι μόνο τον Κατράνο, που επιχειρεί ένα σουτ, δεν κατέληξε μέσα όπως πριν. Εγώ στον Celtics στον ευνηδιασμό, θα πάρουν τώρα την ευκαιρία για να μειώσουν λίγο τη διαφορά μέσω δύο βολών, τις οποίες κέρδισε στην προσπάθειά του ο Μπουμπόνας. Λέγαμε λοιπόν για τους Boston Celtics ότι δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες τους. Ίσως το σκορ να τους αδικεί σήμερα, γιατί παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ, αλλά δεν έχουν καταφέρει να βάλουν τα καλάθια που θα έπρεπε. Τώρα ένα λάθος εδώ από τους All Stars. Θα βγουν στον ευνηδιασμό οι Boston Celtics. Ο Μπουμπόνας δίνει την πάσα στο δόγο. Καρκαλέτσης για τρεις. Έξω με τα μπλοκ. Παίρνει ο Μπουμπόνας το rebound και το χάνει από κάτω. Και τώρα ο Κατράνος θα κατεβάσει την μπάλα, θα τη δώσει στο Ματούλο. Ο Ματούλος είναι ο ηγέτης σήμερα των All Stars. Δίνει την πάσα στον Κατράνο. Ο Κατράνος πάει να βγάλει εδώ μια έξυπνη πάσα στον Μπέτσιο. Θα κόψει με το πόδι ο παίκτης των Boston Celtics και θα στείλει την μπάλα αλλαγή εδώ για τους All Stars. Μπέτσι θα πάρει το screen, παίρνει το screen από το Λαθουράκι, μπαίνει από δεξιά Eurostep και τελειώνει τη φάση. Άλλο ένα καλό Eurostep από τον Μπέτσιο. Είναι η αγαπημένη του κίνηση. Σήμερα την έχει κάνει τρεις φορές. Ο Δόγος εδώ από τη γωνία θα απαντήσει. Γνωστός για το σουτ του ο Δόγος. Λαθουράκης τώρα κατεβάζει την μπάλα στην άμυνα ο Δόγος, που πάει να βγάλει ένταση. Ο Κατράνος δίνει στο Ματούλο την μπάλα out, δεν κατάφερε να την κρατήσει στο παιχνίδι ο Ματούλος. Οι Boston Celtics θα πρέπει να κάνουν κάτι σύντομα αν θέλουν να καταφέρουν να μπουν στο παιχνίδι. 21 πόντι διαφορά μέχρι στιγμής. Ένα τρίποντο από τον Καρκαλέτσι, κατά λίγη out. Κατράνος κατεβάζει την μπάλα, αφήνει στο Ματούλο. Ο Ματούλος παίρνει το αριστερό screen από τον Αλεξιάδη, ψάχνει ξανά τον Κατράνο. Κατράνος μια έξινη πάσα. Φάουλ. Φάουλ από τους Boston Celtics. Και η μπάλα είναι από κάτω. Κατράνος. Μπέτσιος. Μπέτσιος θα μπει από αριστερά. Κάνει μια εκπληκτική κίνηση που δεν θα καταλήξει μέσα και τώρα στον ευνηδιασμό έχω στο Celtics. Στο Celtics με τον Γεωργίου, δίνει στο Δόγο που θα πατήσει και θα σουτάρει. Out! Ο Κατράνος δεν θα τρέξει στον ευνηδιασμό. Οι All Stars φαίνεται πως θεωρούν το παιχνίδι τελειωμένη υπόθεση. Δεν βιάζονται. Ή μπορεί και να βιάζονται μερικές φορές, όπως τώρα τελικά, που έκαναν ένα τρίποντο στον ευνηδιασμό. Άστοχο το Ματούλο. Μια κακή πάσα. Χάσανε το καλάθι εδώ οι Boston Celtics. Η μπάλα τώρα είναι
out υπέρ των Old Stars. Αλεξιάδης στην αγαπημένη του κίνηση, δεν καταφέρνει όμως να τελειώσει. Rebound ο Βεργίδης που δίνει στο Γεωργίου. Γεωργίου έχει στα αριστερά του τώρα το Δόγο. Ο Δόγος μπαίνει από την baseline, σουτάρει, το χάνει. Στον ευνηδιασμό τώρα τρέχουν οι All Stars με τον Ματούλο. Ο Ματούλος είναι μόνος του και θα πατήσει τον ευνηδιασμό. Δεν θα καταφέρει όμως να είναι εύστοχος. Γεωργίου τώρα δίνει την μπάσα στον Δόγο. Ο Δόγος είναι μόνος του αλλά δεν κοιτάει το καλάθι. Την μπάλα καταλήγει στο Βεργίδη που θα τη στείλει μέσα. Time out. Time out εδώ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Το παιχνίδι ξαναξεκίνησε. All Stars έχουν την μπάλα. Ματούλος, Μπέτσιος, σκρίν από τον Αλεξιάδη. Δίνει στο Ματούλο, Ματούλος μπαίνει, πατάει, δεν σκοράρει. Και τώρα ευκαιρία για τους Boston Celtics να βγουν στον ευνηδιασμό. Ο Δόγος περνάει από αριστερά, θα πάει να πάρει την baseline αλλά τελικά δεν θα το κάνει. Βεργίδης, Βεργίδης, ναι! Είναι άλλο ένα τρίποντο από το Βεργίδη. Την μπάλα τώρα Αλεξιάδης. Ψάχνει τις επιλογές του, έπιασε την μπάλα εκεί. Μπέτσιος πάει να τελειώσει τη φάση με ταμπλό. Δεν είναι εύστοχη. Και ο Καρκαλέτσης στον ευνηδιασμό. Ένα εύκολο δίποντο για τον Καρκαλέτση. Και κάπως έτσι οι Boston Celtics μείωσαν στους 13 από τους 22 στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Στο τελευταίο δίλεπτο που παίχτηκε στον αγώνα, προσωστά όχι το αγώνα, δεν τελειώνει ο αγώνας, εννοείται. Rebound και ευνηδιασμός για τους Boston Celtics. Ο Μπουμπόνας θα δώσει παραλίγο άλλο ένα τρίποντο εδώ από τον Βεργίδη. Οι All Stars εδώ τώρα με την μπάλα. Κατεβάζουνε την μπάλα και τη μοιράζουνε στο Ματούλο. Ο Ματούλος σάιν τον Αλεξιάδη. Ο Αλεξιάδης στις τρίπλες περνάει, δίνει μια πάσα στο Μπέτσιο. Ο Μπέτσιος ψάχνει το Ματούλο που θα κάνει ένα τρίποντο. Δεν καταλήγει μέσα, Βεργίδη στο rebound και τώρα στον ευνηδιασμό είχε στο Celtics. Ο Δόγος είναι μόνος του. Κακή πάσα εδώ από τον Γεωργίου. Πολύ κακή πάσα από τον Γεωργίου. Ίσως αν έπιανε την μπάλα ο Δόγος εδώ να είχαμε άλλο ένα εύκολο καλάθι για την ομάδα των Boston Celtics. Αλλά Δόγος παίζει άμυνα πολύ ψηλά. Μπέτσιος, τη δίνει στον Αλεξιάδη. Αλεξιάδης για τρεις. Σαν τις βολές. Καρκαλέτσης δίνει την μπάλα στο Γεωργίου. Γεωργίου φωνάζει τον Βεργίδη. Αλλά ήταν fake για να βγει ο Μπουμπόνας μόνος του στο τρίποντο. Δεν κατέληξε μέσα η μπάλα. Έξυπνο play εδώ. Δουλεμένο στην προπόνηση. Τους Boston Celtics. Τώρα το playmaker των All Stars πάει σε ένα isolation και ένα λάθος, φινό λάθος εδώ από τους All Stars που δίνουν την ευκαιρία στους Boston Celtics να διορθώσουν το λάθος που κάνανε πριν και να ξαναφέρουν τη διαφορά κοντά στους 13 πόντους. Το σκορ είναι 34-50. Όπως έχουν στηθεί φαίνεται ότι θα ψάξουν τον Καρκαλέτσι, αλλά τελικά ο Δόγος θα πάρει το σουτ. Τώρα στον ευνηδιασμό τρέχει ο Κατράνος σε
ψάχνει τις επιλογές του. Αλεξιάδης. Έχει χώρο ο Αλεξιάδης και περνάει το Βεργίδη, πηγαίνει μέχρι μέσα, χάνει το καλάθι. Καλή άμυνα εδώ από το Βεργίδη, αλλά δεν μπόρεσαν να μαζέψουν το Houston Celtics το rebound και τώρα η κατοχή είναι για τους All Stars από την baseline. Στην επαναφορά θα βρεθεί ο Αλεξιάδης, ψάχνει τον Μπέτσιο, παραλίγο το κλέψουμε εδώ από τον Γεωργίου. Εδώ ακούγεται από τους παίκτες του All Stars, τον All Stars, να γίνει ένα screen στην μπάλα. Μόλις πάρει ο Αλεξιάδης και αυτό γίνεται. Δίνει στο Ματούλο, Ματούλο στον Μπέτσιο, Αλεξιάδης στην κορυφή. Ναι! Bang! Άλλο ένα τρίποντο από τον Αλεξιάδη. Τυχώς τον Celtics πρέπει να βρουν μια απάντηση εδώ. Και θα τη βρούνε μάλλον, όχι δεν τη βρίσκουνε με τον Καρκαλέτσι. Ο Καρκαλέτσις φτάνει μέχρι μέσα, τη δίνει στον Κουτζαμάνι. Ο Κουτζαμάνις θα τελειώσει. Είχε συγγύσει ο Κουτζαμάνις στην τρίτη περίοδο. Επέστρεψε όμως. Και τώρα τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Πάμε για ένα διάλειμμα σύντομο και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν στο γήπεδο του ΒΑΟ για την αναμετάδοση των All Stars εναντίον των Houston Celtics. Τέταρτη και τελευταία περίοδος. Για να δούμε, θα καταφέρουν να κάνουν το comeback οι Houston Celtics. Η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά έχουμε δει ακόμα μεγαλύτερες διαφορές να ανατρέπονται σε ένα δεκάλεπτο στο μπασκετάκι. Εδώ βλέπουμε ένα λάθος πάνω στην προσπάθεια. Ότι οι All Stars δεν τα κατάφεραν να τελειώσουν τη φάση και η μπάλα τώρα είναι πλέον στα χέρια των Houston Celtics που θα ψάξουν τον Γεωργίου. Ο Γεωργίου θα δώσει τον Μπουμπόνα. Ο Τζαμάνης δεν τελειώνει τη φάση. Όμως η μπάλα είναι ξανά για τους Houston Celtics που κυνηγάνε να κάνουν την επιστροφή στο παιχνίδι. Βεργίδης δεν θα το πάρει, Δόγος για τρεις και τώρα στον ευνηδιασμό είναι οι All Stars. Μια εκπληκτική πάσα που δεν θα τελειώσει από τον Μπέτσιο. Ο Μπέτσιος δεν τελείωσε τη φάση. Εκπληκτική πάσα, no look, με τα αριστερό χέρι από τον παίκτη των All Stars, τον Ματούλο. Ο Μπομπόνας, τον Κουτζαμάνι. Ο Κουτζαμάνης βούτυρο στο ψωμί του αυτήν η φάση. Το έχει κάνει 7 φορές σήμερα τουλάχιστον. Δεν χάνει από εκεί κάτω όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Τώρα ο Αλεξιάδης θα πάει από δεξιά και θα βάλει ένα καλάθι με σπάσιμο της μέσης. Χρειάζεται πολύ τεχνική για να τα καταφέρει κάποιος. Μπουμπόνα στην κορυφή, θα δώσει το Βεργίδη. Ο Βεργίδης θα βάλει άλλο ένα τρίποντο. Φαίνεται ότι η λύση στα προβλήματα των Houston Celtics έχει ονοματεπώνυμο, όνομα και επώνυμο του Βεργίδη, ο οποίος σήμερα είναι από άλλο πλανήτη, σουτάροντας με απίστευτο ποσοστό και έχει βάλει 5 ή 6 τρίποντα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να δω τα στατιστικά λόγω τεχνικού ζητήματος. Τώρα άλλο ένα λάθος οι All Stars και έχει την μπάλα ο Γεωργίου. Κάνει την επαναφορά και τη δίνει στον Κουτζαμάνι. Ο Κουτζαμάνης το σκέφτεται λίγο. Μπουμπόνα, τη δίνει στον Δόγο. Ο Δόγος στον Γεωργίου, παραλίγο το λάθος. Φάουλ εδώ από τον Λαθουράκη. Έχουν ευκαιρία εδώ οι Houston Celtics. Ανάψαν τα πνεύματα μεταξύ των παιχτών. Ο Houston Celtics
και All-Stars. Συμβαίνουν αυτά. Όταν το παιχνίδι είναι πολύ tense. Αλλά δεν έγινε κάτι περαιτέρω. Ηρέμησε η κατάσταση. Τώρα επαναφορά Γεωργίου. Δίνει στον Μπουμπόνα. Μπουμπόνα θα τη δώσει στο Γεωργίου. Θα ψάξει το Βεργίδη. Ο Βεργίδης είναι στο low post. Θα τη δώσει στον Γκουτζαμάνι. Ο Γκουτζαμάνι θα μπει μέχρι μέσα. Θα τη δώσει στον Μπουμπόνα. Ο Μπουμπόνα ένα σούτ από τη γωνία. Δεν θα καταλήξει μέσα. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ματούλος. Δεν θα τρέξει. Θα παίξει έξυπνα και θα ψάξει την οργανωμένη επίθεση. Δεν βιάζονται οι All Stars. Είναι 14 φορές πάνω. Γιατί να παίξουν. Μπέτσιος. Ματούλος. Ματούλος τελειώνει τη φάση από κάτω. Η διαφορά στους 16. Γεωργίου. Κατεβάζει. Κάνει επιλογές. Τη δίνει στον Μπουμπόνα. Ο Μπουμπόνα στο Βεργίδη. Το μαρκάρουν πολύ καλά τώρα. Δόγος από τη γωνία. Και ο Γκουτζαμάνης με αυτό το rebound κάνει το double-double με 20-10. Έχει 20 συμπόντους και 10 rebound. Ο Γκουτζαμάνης ήταν αναμενόμενο. Είχε συγγύσει στην αρχή της τρίτης περίοδου, αλλά στα κρίσιμα μιλάει και πάλι και προσπαθεί να οδηγήσει το comeback της ομάδας του στην πραγματικότητα. Γεωργίου. Βεργίδης από την κορυφή. Δεν θα καταλήξει μέσα. Αλεξιάδης κρατάει την μπάλα. Λαθουράκης. Κατράνος. Αλεξιάδης. Μπέτσιος. Κατράνος. Ψάχνει. Δεν θα κάνει την πάσα, αλλά θα επιχειρήσει την ατομική προσπάθεια. Το χάνει και τώρα ο Δόγος στον ευνηδιασμό. Δεν είναι κανένας εκεί να τον στηρίξει. Τώρα στο τρέιλερ ο Γκουτζαμάνης, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα. Γεωργίου στην κορυφή. Δίνει για τον Καρκαλέτσι. Ο Καρκαλέτσι θα κάνει ένα τρίποντο. Out. Rebound από τον Γκουτζαμάνη. Πάει να τελειώσει τη φάση. Ίσως έχουν παράπονα εδώ ήχος των Celtics για πιθανό φάουλ. Δεν δόθηκε όμως και τώρα στον ευνηδιασμό με τον Ματούλο. Φάουλ εδώ τον παίχτη των Celtics, τον Ματούλο, που θα τον στείλει στη γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο βολές. Όχι τελικά. Ο διαιτητής έκρινε ότι έγινε χαμηλά το φάουλ, άρα η μπάλα θα γίνει. Η επαναφορά θα γίνει από το πλάι. Μπάλα για τους All Stars. Πάσα στον Λαθουράκι. Τρίποντο, rebound ο Μπέτσιος. Χάνει το καλάθι ο Μπέτσιος. Με άδειο τέρμα στην ουσία. Καρκαλέτσης κάνει μια πολύ τραβηγμένη προσπάθεια και δεν θα τη στείλει μέσα για να πάει στον ευνηδιασμό τελικά ο Ματούλος και να του δείξει πως γίνεται. Βεργίδης έχει μετατραπεί σε point guard πλέον. Ψάχνουνε τρίποντα οι Houston Celtics και το βρίσκουν. Στο πρόσωπο του Γεωργίου βρίσκουν ένα τρίποντο που τόσο χρειάζονταν. Ματούλος. Ματούλος δίνει την πάσα στον Μπέτσιο. Ο Μπέτσιος από δεξιά κάνει το λάθος. Δόγος στον ευνηδιασμό. Ψάχνει τον Γκουτζαμάνη. Ο Γκουτζαμάνης χάνει το καλάθι τελείως μόνος του. Απίστευτο. Εδώ με αυτό το καλάθι οι Houston Celtics θα πήγαιναν τη διαφορά στους 11 και θα έμπαιναν δυναμικά στο παιχνίδι. Λαθουράκης επιχειρεί ένα τρίποντο αλλά τρώει τάπα. Και τώρα έχουν άλλη μια ευκαιρία οι Houston Celtics στον ευνηδιασμό με τον Καρκαλέτσι που κάνει μια κακή επίθεση. Αλλά ο Γκουτζαμάνης είναι εκεί για να μαζεύσει, να κάνει την προσπάθεια και παρόλο που δεν κατέληξε το καλάθι μέσα να πάρει τις δύο βολές και να προσπαθήσει να φέρει τη διαφορά του παιχνιδιού στους 11. Time out εδώ ζητήθηκε. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και το παιχνίδι ξεκινάει ξανά από εκεί που το είχαμε αφήσει. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας αυτή τη φορά είναι ο Γκουτζαμάνης. Όπως είπαμε, θέλει να βάλει τις δύο βολές για να φέρει το παιχνίδι στους 11 πόντους και να δώσει
την ευκαιρία στην ομάδα του να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στο σκορ τους αντιπάλους της. Χάνει την πρωτοβολία ο Γκουτζαμάνης. Χάνει και τη δεύτερη ο Γκουτζαμάνης. Θα μαζέψει όμως το rebound ο Καρκαλέτσης και θα τη δώσει στον Γκουτζαμάνη που θα χάσει και το καλάθι. Μια σειρά από ατυχή γεγονότα για τον Γκουτζαμάνη, το ότι δεν μπήκαν αυτά τα αυτοί εύκολοι πόντοι. Στον ευνηδιασμό με τον Καρκαλέτσι τώρα η Houston Celtics, rebound ο Γκουτζαμάνης και διορθώνει, επανορθώνει να το πω καλύτερα, για τα χαμένα του καλάθια πριν. Τώρα ο Ματούλος έχει την μπάλα και ψάχνει το συμπαίχτη του που θα ποστάρει και θα γυρίσει, αλλά δεν θα στείλει την μπάλα μέσα. Στον ευνηδιασμό με τον Γεωργίου που ψάχνει τον Δόγο. Ο Δόγος ένα όχι απίστευτο. Η μπάλα δεν κατέληξε μέσα μετά από αυτήν την προσπάθεια του Δόγου. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ματούλος τρίποντο στον ευνηδιασμό. Κακή επιλογή από τον Ματούλο. Και τώρα ο Γκουτζαμάνης κάνει μια προσπάθεια και χάνει το καλάθι. Ροντέο το μάτς. Επέστρεψε ο Γκουτζαμάνης από το άλλο άκρο του γηπέδου. Φάουλ εδώ από τον Καρκαλέτσι. Έφαγε την προσποίηση. Δεν το περίμενε ότι θα κάνει προσποίηση ο αντιπαλός του εκεί. Αλλά του δίνει την ευκαιρία να πάει σε βολές. Όμως κλείθηκε time out εδώ. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Ξανά επέστρεψαν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο για τις βολές. Χάνει την πρώτη θέση των All Stars. Χάνει και τη δεύτερη. Μάλλον καλό θα θεωρηθεί το φάουλ τελικά από τον Καρκαλέτσι, που τώρα έχει την ευκαιρία να βάλει ένα καλάθι. Δεν το κάνει. Θα μείωνε τη διαφορά για πρώτη φορά σε μονοψήφιο αριθμό έπειτα από τη δεύτερη περίοδο ακόμα. Rebound μετά από προσπάθεια που έκαναν οι All Stars από τον Γκουτζαμάνη. Δίνει στον Βεργίδη, ο Βεργίδη στον Δόγο. Η κυρία ένα corner 3. Δεν είναι εύστοχο. Πέτσιος έχει την μπάλα. Κατράρος κάνει το σουτ αλλά παίρνει το rebound του. 2:37 για το τέλος. Σουτ εδώ τον παίζει τον Όσταρς. Το Τζαμάνης έχει την μπάλα. Ψάχνει τον Δόγο. Ο Δόγος στο Γεωργίου. Ο Γεωργίου το σκέφτεται και το κάνει. Και Καρκαλέτσης τώρα. Ναι! Πρώτο τρίποντο του Καρκαλέτσι μετά την πρώτη περίοδο. Time out εδώ. Καλούνε μάλλον οι All Stars. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι και πάλι. Οι Houston Celtics μπήκαν για τα καλά αυτή τη φορά στο παιχνίδι. Η πρώτη φορά που η διαφορά έπεσε κάτω από 10 πόντους και μόλις τώρα ξαναανέβηκε η διαφορά στους 10 πόντους ακριβώς. 2 λεπτά για το τέλος μένουνε για να δούμε αν θα τα καταφέρουν οι Houston Celtics να στείλουν το παιχνίδι είτε στην παράταση είτε να το κερδίσουν κιόλας, αλλά εδώ έκανε ένα airball ο Δόγος και οι δύο ομάδες φαίνονται κουρασμένες. Ο Αλεξιάδης τώρα στον ευνηδιασμό. Καλάθι και φάουλ από τον Αλεξιάδη. Είναι αρκετά πρόωρο, αλλά μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε ότι με αυτό το καλάθι
βάζει τα φόπλακα στα όνειρα των Houston Celtics για επιστροφή. Χάνει τη βολή εδώ ο Αλεξιάδης. Δεν μας έχει συνηθίσει το να χάνει βολές. Έκανα την επαναφορά τώρα εκτός των Celtics. Με το δόγο είναι στον εθνιδί. Στην επίθεση, συγγνώμη. Ένα τρίποντο από τον Καρκαλέξη. Λιμπάουντα από τον Κουτζαμάνι. Airball. Προσπάθεια από το δόγο που έπειτα από φάουλ τον οδηγεί σε δύο βολές. Έχασε την πρώτη, δυστυχώς, ο δόγος. Βάζει όμως τη δεύτερη. Διαφορά στους 11, 1 και 15 πριν το φινάλε. Οι All Stars κατεβαίνουν τώρα με τον Αλεξιάδη. Κάνει εκεί ένα spin move, μια πάσα που δεν πετυχαίνει το στόχο της. Και τώρα η Houston Celtics στον εφηδιασμό. Νέο λάθος αυτή τη φορά του Houston Celtics. Όμως η μπάλα, όμως η μπάλα θα παραμείνει στην κατοχή τους. Βουτσαμάει στην επαναφορά. Δόγος για τρεις, είναι μέσα. 8 πόντι διαφορά. (52 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Βήματα τον Αλεξιάδη. Πήγε να κάνει μια έξυπνη behind the back. Ένα έξυπνο behind the back layup. Όμως ο ακόμα πιο έξυπνος Καρκαλέτσης έμεινε στημένος και τον οδήγησε στο να κάνει βήματα. Και τώρα έχουν την ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο οι Houston Celtics. Χρειάζονται ένα καλάδι. Το ψάχνουν και το βάζουν. Ο Καρκαλέτσης έχει 2 στα 3 τρίποντα τώρα από τα τελευταία που έχει σουτάρει και έχει μειώσει πλέον η ομάδα του στους 5 πόντους με 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Και με λάθος των All Stars έχουν την ευκαιρία να κάνουν το απόλυτο comeback οι Houston Celtics. Για να δούμε. Βεργίδης δίνει στον Κουτζαμάνι. Ξανά στον Βεργίδη. Βεργίδης, ναι! Ο Βεργίδης μειώνει στις 3. Οι Houston Celtics έχουν επιστρέψει. Για να δούμε. Μπέτσιος δίνει στον Αλεξιάδη. Εδώ βλέπουμε το παιχνίδι έχει γίνει ρώσικη ρουλέτα. Τα παίζουν όλα για όλα οι Houston Celtics. Πιέζουν και προσπαθούν να πάρουν την μπάλα. Αλεξιάδης κάνει ένα σουτ τραβηγμένο στο rebound και τρέχουν στον ευνηδιασμό οι Houston Celtics. Αλλά βήματα ο Γεωργίου. Όχι, απίστευτο λάθος από τον Γεωργίου, απίστευτο λάθος από τον Γεωργίου. Είχε την ευκαιρία να στείλει την ομάδα του στον 7ο ουρανό και τελικά ίσως να έγινε ο μοιραίος παίκτης. Time out εδώ. Επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο οι Houston Celtics. Σε λίγο θα επιστρέψουν και οι All Stars. Λέγαμε εδώ ότι οι Houston Celtics σπατάλησαν την ευκαιρία για το μεγαλύτερο comeback ίσως της χρονιάς μέχρι στιγμής. Σε μάτς βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και 23, έφτασαν τη διαφορά στους 3, αλλά εδώ με βήματα από τον παίκτη τους ίσως να μην τα καταφέρουν. Χρειάζονται ένα σύγχρονο θαύμα για να μπορέσουν να κάνουν πραγματικότητα αυτό το comeback. Για να δούμε. Χάνουν την μπάλα. Χάνουν την μπάλα οι All Stars, αλλά τελικά είναι από τα χέρια του Καρκαλέτσι η μπάλα out.
Έτσι λέει ο διαιτητής. Και έχουν άλλη μια επαναφορά. Απίστευτο. Είχαν 3 δευτερόλεπτα στο ρολόι, αλλά δεν επιχείρησαν κάποιο πιο κοντινό σουτ. Και έχουμε νικητές λοιπόν τους All Stars σε ένα παιχνίδι που, ενώ φάνηκε εύκολο, μια εύκολη βραδιά για τους All Stars, τελικά αποδείχτηκε ότι η Houston Celtics είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα και κατάφεραν να επιστρέψουν. Δεν ολοκλήρωσαν το comeback. Εκπληκτική προσπάθεια όμως όλων των παιχτών. Τα συγχαρητήρια σε Βεργίδη, σε Γεωργίου, Δόγο και Καρκαλέτσι. Επίσης, φανταστικό παιχνίδι από τον Ματούλο και τον Αλεξιάδη και τον Κατράνο από τους All Stars. Τέλος παιχνιδιού, νικητές οι All Stars. 63 λοιπόν, 60-63 το σκορ. Σας ευχαριστούμε όλους που μας παρακολουθήσατε και καλό σας βράδυ από το στάδιο του ΒΑΟ και από μένα.